Κατερίνα, μετά το μνημόσυνο της αδερφής της, πάει στη Σοφία. Τι λέεις? Να της κάνουμε την κηδεία της, λέω πρώτα. Εκάμαμε της την κηδεία της, α? Να της κάνουμε την κηδεία της. Αφήσε την ζεύγη. Τι θέλεις να κάνω? Κάνεις και μουρά. Η Τουρκή. Είδα μέσα στο γορκό. Δεν πρέπει να τη θάψεις. Μαξίπνα. Μαξίπνα. Στο νησάκι Αντιγόνη η Εμινέ διαφωνεί με τον Άρη. Όπως όλοι οι Έλληνες, επιμένεις και εσύ να τη λες Κωνσταντινούπολη. Μα αφού έτσι είναι το όνομά της. Ήταν το όνομά της. Τώρα είναι Ίσταμπουλ. Και την Γερίνια τη λέτε Κύρνε, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Πάντα θα είναι Γερίνια. Χουμπριστά. Τι? Είσαι από την Κύπρο? Ναι, από την Κύπρο. Έχω ακούσει ότι η Κύρνη είναι πολύ όμορφη. Ναι, είναι πολύ όμορφη η Κερίνια. Καλά, τώρα δεν θα μαλώσουμε για ένα όνομα. Μα δεν είναι μόνο όνομα. Είναι ο τόπος που γεννήθηκαν οι γονείς μου και τους έδωξε ο στρατός σας. Στο σπίτι της Κατερίνας συμβαίνει κάτι αναπάντεχο. Τι? Να πάω κι εγώ, είπα. Γεια. Γεια. Τι είπες, Κατερίνα? Να πάω κι εγώ στα κατεχόμενα, είπα.
Και τι θα πάεις να κάνεις τα κατεχόμενα? Να βρω τον τάφο της. Ρε κατέρνε, μα επέλα ρε στέγια. Χριστό, Χριστό, είσαι καλά? Ναι. Άριστο Χριστό, τώρα για πέμπω μου, τώρα ξέρω μιλάς. Στην Αθήνα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι του Αντρέα. Μα με ποιον είναι ερωτευμένη ρε Ιουλία? Με αυτό τον αλήτη που μου κουβάλισε προχτές σπίτι. Όχι και αλήτη. Α, συγγνώμη, δεν είναι αλήτης. Αλυταράς είναι. Αγά το άκουσα αυτό. Το άκουσες, αλλά δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Δεν θέλω ρε παιδί μου να έχεις παρτίδες με αυτόν τον άνθρωπο. Τον καταλαβαίνεις ή δεν τον καταλαβαίνεις? Και εγώ σου είπα ότι θα έχω παρτίδες με όποιον γουστάρω. Τι έγινε πάλι? Τι πάθατε? Τι έγινε ρε μάνα, τι να γίνει, τα ίδια και τα ίδια. Μ' αρέσει και να φύγω από εδώ μέσα. Μπορώ άλλο. Καράτε ζύου ζύτσου. Βλέπω τσοπαγινά, αλλά. Ρελάξ, παιδί, ρελάξ. Μη μου λες τέτοια γιατί ανάβω. Άμα σου ανάψω εγώ καμία, πάρε με στο τζατζέλα. Πιπί, το πιπινάκι θύμωσε. Το πιπίνι θέλει να κάνει και πιπί, θέλει να κάνουμε μαζί πιπί. Εγώ σου σπάσω τα μούτρα. Τι είπε ρε το πιπίνι? Το πιπίνι είπε ότι θα μου σπάσει τα μούτρα. Στάρο με πίνει. Α, μην μου την πιένεις εμένα στο αλλιώς. Είπαμε το πίνει θα το πάρω εγώ με το πατίνι, ε. Ο Χρήστος είναι στην κλινική. Να πάεις. Στον τάφο της. Χρήστο. Χρήστο, σε παρακαλώ, μην αρκεψείς. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Θα το μιλήσουμε άλλη φορά με το πράγμα. Μήπως σε παρακαλώ. Θα πάεις. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε το κόσμημα της Ισταμπούλ που είναι ο ναός της Αγίας Σοφιάς και χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 537. Σοβαρά? Και εγώ νόμιζα ότι την έκτισε ο Μεχμέτ ο δεύτερος ο Πορφυρής. Σε παρακαλώ, αν δεν θέλεις να ακούσεις. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λες. Πες μου, αυτούς τους μιναρέδες γύρω από το ναό. Δεν πιστεύω να τους έκτισε για αυτούς ο Ουστινιανός. Όχι βέβαια. Αυτά προστέθηκαν πολύ αργότερα. Και εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε ως τζαμί μέχρι το 1937. Συγγνώμη, Εμινέ, συγγνώμη. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Δεν με πρόσβαλες, απλώς προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου και δεν με άφηνες. Ωραία, απολογούμε. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πήγαινε να προλάβεις τα μαγαζιά με τον φίλο σου. Πάω. Καληνύχτα. Μίσχεμι βαρτζάνεμ. Σωρούν μου βαρ. Ο νέκης ο σουπρίς. Σεν ήρα χατσούς μου ετή. Ιόκ. Πισέι ταμάμ. Ιόκ, ρα χατσούς ετή. Εσέ έμε. Σακρινάλ. Έμω, σεν είμαι λεφτιντέμ. Γιουνάν, Έλληνας είναι. Κούπρους Δάν. Από την Κύπρο και πώς βρέθηκε εδώ? Δεν ξέρω, ήταν στον γκρουπ που ξαναγούσα σήμερα. Καλά, έρχονται Κύπροι εδώ? Να έρχονται. Κατάλαβα. Και σε ερωτεύτηκε και ραυνοβόλα. Έλα, σταμάτα. Πες μου τα νέα σου. Έλα, πάνω στο σπίτι να στα πω. Δεν μπορώ τώρα, με περιμένει ο Τουμέρ. Α, καλά. Θα σε δω αύριο. Έλα να πιούμε καφέ. Okay, πότε ήρθες? Σήμερα, λέω να μείνω κανένα μήνα. Τσούκιουζελ, θα είσαι στο γάμο. Ποιο γάμο? Με τον δικό μου, παντρεύομαι κύριε Άγγελε. Παντρεύεσαι? Με τον Τουμέρ? Ναι. Δεν μου το γνώρισες? Θα σου το γνωρίζω. Ευχαριστώ, εγώ όμως προτιμώ να παντρευτείς εμένα. Αυτό δεν γίνεται. Πώς ήταν αυτό το τραγούδι που μου έλεγε ο μπαμπάς όταν ήμουν μωρό? Εγώ Χριστό και εσύ Αλλάχ. Εγώ Χριστό και εσύ Αλλάχ, όμως οι δυο μας αχ και βαχ. Δεν γίνεται να αφήσουμε τον Χριστό και τον Αλλάχ στην άκρη και να κρατήσουμε το αχ και το βαχ. Για τα ραφτάκ. Ο Νίκος? Μια χαρά. Τον έφαγε το Παρίσι. Ο Νίκος στο Παρίσι, εσύ στην Αθήνα την αφήσατε μόνη της τη μάνα σας. Καλά, τη μάνα μου σκέφτεσαι ή τον Νίκο?
Βουνού πήρτα χάσα και τσέλεμε. Πήρα ισόλα ευρενίωρο. Και τι είναι τσάτσα, κυζέλα λίωρσον. Όχι καλάγγελο. Ε, ναι, ρεγε. Τσακάγια αυτού. Μπέντε. Κύριε Χρήστο, τι έγινε. Τίποτε, μια χαρά είναι. Χάτι, σίγουρα πάμε κανένα γύρο. Κανεί εξυπνάδες, κύριε Μάρκο. Προσπαθεί να τον κάνει να χαμογελάσει. Ε, ας του κάνει τον παλιάτσο. Σοφία, άντε, κανεί εκνευρίσμο, σε κουράστηκα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Πιένετε μου τώρα, γιατί θέλω να ζημιθώ. Ναι, κορμός μου. Άντε, πιένετε σιγά σιγά για να μείνω εγώ δαμέ. Άντε, πιένετε σπίτι. Όχι, θεία μου. Εντάξει. Ναι, κυρία Κατερίνα, μια χαρά είναι. Δεν έχει τίποτα. Άντε, ρε, άντε. Σήμερα πάμε και ένα κλαπ. Ρε, Μάρκο, πιάσε σκούδε και πιένε κανένα κλαπ. Τσάτε στο κρυστάλλι. Ευχαρίστω. Άκου. Άκου. Είναι αστυνομικό ο άνθρωπο. Να σου ζήσει θείο υφιστάμενο. Χαλό. Είναι η επέτειος της εισβολής σήμερα. Sorry, δεν ξέρω το απλώς. Ξέρεις ότι σας σήμερα σκοτώσαν τη μάνα μας και το μωρό της τον νεογέννητον εχάθηκε. Σοφία, σταμάτα. Ρίς, δεν είναι καλά ο Χρήστος. Χρήστο μου, μην τις ακούεις, μάνα μου. Ρε Σοφία, τι σε έπιασε τώρα. Τι με έπιασε, ρε παιδιά, έπιασε με τίποτε. Είπα την αλήθεια. Ελέν, έτσι που γίνηκαν τα πράγματα. Αλλά έμαθαμε όλοι να χωνούμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άντε, γεια. Ιουλία, είναι να φταίξεις εσύ, λαλό σου το, α. Λαλείς μου και λαλείς μου. Ετοιμώσεις, έμπρε. Τι με δίνεις. Ε, λαλείς, λαλείς. Ω, κάνουμε και αστιάκια, κυρία Ιουλία. Ε, τι να κάνουμε, να μου καθούμε. Έλα εδώ. Κάντε χέρια πάνω. Άσε με, Ιουλία, να καρύσω. Έλα, Κύπρε, σήκω στα χέρια πάνω. Σε παρακαλώ, Ιουλία. Εγώ σε παρακαλώ. Άντε, χύνω τα ματάκια μου να σε κάνω πουλόβερ και σε κάνεις σαν μωρό παιδί. Σου είπα εγώ να μου κάνεις πουλόβερ. Πάνω τα χεράκια. Άσε με, ρε, Ιουλία, για όνομα του Θεού. Έλα, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, τέλειωνε, γιατί δεν θα γλιτώσω από σένα. Καλά, το κατάλαβα. Ιουλία, πού βρίσκω. Δεν ανησυχείς. Βέβαια, ανησυχώ. Καθόλου καλά δεν πας τώρα τελευταία. Έχεις αυτός έγινες. Με δουλεύεις τώρα. Ε, ορίστε, βλέπεις. Αφού με δουλεύεις, ρε Ιουλία. Με το παραμικρό γίνεσαι σε τάβρο σε μια λοπολείο. Τι να πω εγώ τώρα. Κάνεις αστιάκια ενώ ξέρω ότι και εσύ καίγες. Μη μου πεις ότι δεν νοιάζει για την Τζούλια. Νοιάζει. Αλλά εγώ τι θέλεις να κάνω τώρα δηλαδή. Ε? Να αρχίσω να φωνάζω. Ε? Να αρχίσω κι εγώ τις φωνές μες στο σπίτι. Φτάνεις εσύ και η Σόλη. Τι να πω τώρα. Το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Ιουλία, το χάνουμε το παιδί. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και προσπαθώ να σώσω ό,τι μπορώ. Ρόλο να κάνετε. Και εσύ και η κόρη. Το παιδί σε τίποτα δεν φταίει. Καλά, παιδιά που είχε δράσει μας άνετες. Άκου να σου πω, με τα νεύρα δεν γίνεται τίποτα. Ακούς, θέλει ψυχραιμία. Το παιδί είναι μπερδεμένο, είναι πληγωμένο. Άλλη προσέγγιση θέλει. Είμαι εγώ πληγωμένος, Ιουλία μου, και δεν ξέρω πώς θα τα αντέξω εδώ μέσα. Εγώ να δω πώς θα αντέξω εδώ μέσα, δεν σήκω στα χέρια μου. Άσε με, ρε, Ιουλία. Έλα, βρε, βαρέθηκα πια να σε ταντεύω και είμαι και πιο μικρή σου για να σου κάνεις η μαμά. Όχι για τη σειρά, Ιουλία, όχι για τη σειρά, μάνα μου. Ακού τη λαλή, Ιουλία. Ακού τη λαλή, Σιω. Άσε τη λαλή, Ιουλία, και λάλε εσύ. Το πόσο είσαι γεννηθής. Ε, λάλε. Φτάνει ρε μαμά με αυτά τα λάλε, θα λαλήσουμε όλοι εδώ μέσα. Τι κάνεις εσύ εδώ, γιατί δεν κοιμάσαι. Πώς να κοιμηθώ με τις αγριοφωνάρες σας. Τι έπαθε πάλι ο τρελός. Τρελός ο ένας, τρελός κι άλλος θα με τρελάνε και εμένα εδώ μέσα. Έλα εδώ και πιάσε, πιάσε εδώ. Τι είναι αυτό, σάρκωμα είναι. Τι σάρκωμα βρε μαμά, τι λες τώρα.
Αν δεν την αρπάξω εγώ εδώ μέσα την επάνω την πεινώσω, να μην με λένε η Ιουλία. Τα πάθη του Σωτήρος τραβάω μαζί σας εδώ. Κάθε μέρα με σταυρώνετε. Κάθε μέρα σας σταυρώνουμε. Αυτά τα όνειρα είχα εγώ για σένα, ε? Αυτά. Έτσι να σε βλέπω, να μαραζώνω και να λιώνω σαν το κερί, κάθε μέρα, ε? Μαμά, δώσε μου το χάπι μου, σε παρακαλώ. Πήρες χάπι, είναι έτσι τα σάπι. Μαμά, δώσε μου τα χάπια μου, αφού ξέρεις ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σε παρακαλώ, πουλάκι μου, δεν κάνει. Μαμά, σε παρακαλώ, δώσε μου τα χάπια μου, δεν μπορείς να μου κάνεις κουμάντα και σε αυτό. Α, δεν κατάλαβα. Πού άλλο σου κάνω κουμάντο, δηλαδή, ε? Πού σου κάνω κουμάντο? Άστο. Όχι, άστο. Όχι, άστο. Άκου να σου πω, εγώ μαζεύω τα μπακαλάκια μου από εδώ μέσα και του δίνω. Ακούς, ακούς λέω. Ακού, μαζεύω τα μπακαλάκια μου και παίρνω πόδια από εδώ μέσα. Μαύρη πέτρα θα ρίξω. Φεύγω και μην την είδατε την Ιουλία. Μ' ακούς, μην την είδατε. Ναι, μην την είδατε την Ιουλία. Μην την είδατε την Ιουλία, αλλά μα φύγει η Ιουλία από εδώ μέσα, θα κλαίτε επί των ερυθρίων όλοι σας. Μα, τα χάπια μου, σε παρακαλώ. Έπρεπε να μην μείνει η γονή μου. Αυτός ο άγγελος, αυτό το χρυσό το παιδί, και θα σου λέω εγώ, αν δεν θα έπαιρνα από εδώ μέσα. Λούξτε, γινό μου. Το Ιουλιάκι είναι άντε, σήκωσε το τηλέφωνο. Σήκωσε το εσύ, και αν είναι αυτή, πες της να τσακιστεί και να γυρίσει σπίτι. Δεν θα τραβάω εγώ την τρέλα του πατέρα της. Τι δυο τρελή είσαστε. Και βγάλεις άκρη του. Λέγεται. Τον Ανδρέα, παρακαλώ. Ο Ανδρέας δεν είναι εδώ. Ποια το ζητεί? Καλά, θα πάρω αύριο. Ευχαριστώ. Ποια ήτανε? Στάσου να δεις που θα μας βγει και μεργόμενα ο Ανδρικός σου. Στάσου να δεις. Έλα μέσα. Μα τι θα καταλάβεις αν το δεις? Τι σημαίνει τι θα καταλάβω? Γιος του. Έγκανε που τους εξαπόλυσε γιατί να πάρει την καλαμάρου. Αλλά δεν φάσισε να φτύπει το χάκι του τούτη. Αν δεν τον προσπάσει, φτύσε μου. Ηρέμησε ρε κάθε ναι. Ηρέμησε ρε παιδί. Πόσο νες και ρε παιδί. Σε παρακαλώ μην μου αρκέψεις. Εγώ ξέρω τι τράβησα γιατί τραβώ. Εσύ ξέρεις. Εγώ ένιξα. Συγγνώμη, Σιγγνώμη, δεν είμαι καλά. Άρα Κατερίνα, η Σουλίτσα με ελιγκερωτεύτηκα σε αλόπια να τραβώ τόσα βάση. Εγώ φταίω, ρε. Και με μου το φάρκα, σε παρακαλώ. Όταν με έπαιρνες, ήξερες ότι θα άφηνα ποτέ τα μωρά της αδελφούς. Έξερα το αγάπη μου, έξερα. Εντάξει, σταμάτα τώρα. Είσαι πριν από ένα χρόνο και... Σαν να τη φορώ έτσι μπροστά μου και εγώ κάνω τα μωρά και φεύγω. Εντάξει, εντάξει, είπαμε το χίλιες φορές. Κάνει, σε παρακαλώ, κάνει. Έπρεπε να τη θάψω. Άντε. Βρε άλλο πάσαμε για να φτιάξουμε τα επόμενα 31 χρόνια. Πώς θα τους τα φτιάξουμε, Κατερίνα. Εντός ήταν πιστεύω, κολλήσεις πιο μωρά. Τρία μωράς. Σε παρακαλώ, Κατερίνα. Τι μου παρακαλείτε? Ήταν και το νέο γέννητο. Εντάξει. Που σχέθηκες μου ότι θα ξανοίξουμε την κουβέντα. Συγχωρώσα γιατί έχει το ημέρα. Αλλά που άλλο δεν θα έρθω να ξακούσω κουβέντα. Ήταν το ρε, ήταν κορούδρα. Ρε Κατερίνα, ρε Κατερίνα. Γιώργη, Λούτπε. Λούτπε. Για χατσαντάν bundan daha güzel bir gelin gördün mü tüme? Ayşe hele gözünden baksa diyor. Ayıp olur hele. Eter tek. Neden susayım ki? Yalan da söylüyorum.
Tüm dünya aşafli adamsın. Kızım diye söylüyorum. Ama keşke bunu bir görebilseydin. Ay, hiç şükürme Ayşe Hanım. Aa, şu söylediğine bir bakın. Yakından evleniyorsunuz. Ve sen bana hala Ayşe Hanım diyorsun. Aa, herkes duysun da gülsün. Tamam annem. Çocuk gibi davranmaktan vazgeç. Niye ki? Tek kızım evleniyor ve ben çocuk gibi davranmayacağım, öyle mi? Ah, geri çekilip takla atacağım. Sizden çok hoşlanıyorum Ayşe. Ben de senden hoşlanıyorum Tümer Bey. Yoksa kızım sana vermezdin. Ama bana bir daha Ayşe Hanım derse vazgeçerim ona göre. Öyleyse, öyleyse. Ama ne demeli? İyi günler, akşamlar. İstanbul'un en güzel çifti nasıl acaba? İyi akşamlar. Nasılsınız Osman Bey? Çok mutluyum doktorum. Kızım evleniyor, biliyorsun. Gelinliğine gittiği zaman onu görmeliydim. Göreceğim, göreceğim. İnşallah. Hadi sofrayı hazırlayın. Sakıncası yoksa bir yürüyüşe çıkacağız babacığım. Emine'nin doğum gününü kutlamak için dışarıya çıkacağız. Tabii geldiğin ana çok iyi baktı doktor. Merak etmeyin Osman Bey. Doktor demiş ki onu bir mayene etsen iyi olur. Çünkü bütün gece öksürdü. Tabii ki. Ama stetoskopum yanımdan değil. Durun gidip alayım. Abartmayın canım. Dinleme onu. İki defa okşurdum. İki saat hiç durmadan. Hadi baba bırak seni muayene edeyim. Lütfen gidin. Anneni bilmiyor musun? Ha, güle güle gidin. İyi geceler. Babacığım. Çok senelim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Merak etmeyin Osman Bey. Merhaba doktorum. Ne güzel. Neden seni muayene etmesine izin vermedin? Nasıl olduklarını görmüyor musun? Ne kadar çok baş başa kalmak istiyorlar. Ve bebe seninle. Kızımızın bu kadar mutlu olması beni çok mutlu ediyor Osman. Beni de canım. Beni de. Τα γονάκια σου δεν περνάνε από εδώ. Δεν έχετε μητέρα, δεν έχετε πατέρα. Δεν θα κοιμηθεί ο μπαμπάς μου, θα με δει ρουδιδάκι. Όχι, να δείρε με, δείρε με. Αν βρείτε τι κάνω αυτή τη στιγμή, θα σας απαντήσω. Τι έφτιαξα, Θεέ μου, τι έφτιαξα. Πέ μου τι έφταξα, θέλω. Αν βρείτε τι κάνω αυτή τη στιγμή, θα σας απαντήσω. Τι σπίτι και να σου πω εγώ, να μπουν να κάνεις και να μπουν να μην κάνεις. Ναι. Ναι, αλλό. Αλλό. Καλησπέρα. Ποιος είναι? Ο Στέλιος. Ποιος Στέλιος? Ο Άννας καθένας ρε, της νύχης σου, ο παιδικός σου φίλος, ρε. Έλα ρε Στέλιο, συγγνώμη ρε. Συγγνώμη, έγινε και Στέλια καλά μαρά. Συγγνώμη Στέλιο μου, να μου συμβαίνει τίποτε. Κοίταξε, συγγνώμη που σε παίρνω έτσι ώρα, δεν είναι τίποτε σπουδαιό, απλώς έφερε η Κατερίνα να σε ενημερώσουμε. Ξέρεις, ο Χρήστος είχε μια κρίση, ρε.
Είναι τίποτε σοβαρό? Όχι, τώρα έχουμε τον στην κλινική, είναι τίποτε σπουδαίο. Κοίταξε, δεν ξέρω, ξέρεις, σήμερα ήταν και το μνημόσυνο. Ναι, ξέρω σένα. Ξέρεις, ο Μιτσής είναι ευαίσθητος. Κοίταξε, Στελιούμε, έθελα να έρθω, ήρθα πέρσι η Σοφία, αλλά... Ενάρθω όμως, Στέλιο, ενάρθω. Αντρέα, είσαι καλά, Αντρέα! Τι να με καλά, ρε κουμπάρε, τι να με καλά! Ξέρω εγώ, φώναζες. Πού είσαι? Άσε να σου πω μην έρθω στην Κύπρο. Κοίταξε, Στέλιο μου, ευχαριστώ που τηλεφώνησες, εντάξει. Τι να κάνω μαζί, Στέλιο μου, τι να κάνω άλλο μαζί. Τι να κάνω μαζί, τι να κάνω μαζί. Συνέρεση, δώσε ένα δεκάρικο. Τι επιτέλεσες? Σου φυγεγόμενα? Και εμένα μου φυγεγόμενα με ένα γύφτο. Σου φαίνομαι εγώ για άντρας που να μου φυγεγόμενα με γύφτο? Κάτσε να σου πω και μην δεις. Κάτσε να σου πω και μην δεις. Σου φαίνομαι εγώ για άντρας για να μου φύγει γκόμενα με γύφτο? Έτσι έλεγα κι εγώ, αλλά πλανήθηκα πλάνη νυχτρά. Πλανάστε πλάνη νυχτρά. Κύριε Καραμάνλη, αυτό το είδε ο παντρέος στον Καραμάνλη. Το θυμάμαι, ήμουν μικρός, αλλά μου καρφώθηκε εδώ αυτή η κουβέντα. Πλανάστε πλάνη νυχτρά, κύριε Καραμάνλη. Μεγάλος ρήτωρας είχε αυτό το γαμημένο, το λέει. Μην κοιτάς τώρα τον Κωστάκη και τον Γιωργάκη, αυτοί είναι παιδες εν καζίνο. Εν γαμίνο. Τι πάει να πει εν γαμίνο? Στο καμίνι. Και ο καμίνι, ρε, εν καζίνο σου λέω. Τι δεν κάνουνε πολιτική, αυτοί ρίχνουνε την πύλια κι άμα κοντάρουν. Κι άμα κάτσει, έκατσε. Δώσε ένα δεκάρι. Γιατί? Τι γιατί, ρε? Σου λέμε ότι η γκόμενα μου έφυγε με γύφτο. Σου κάνουμε πολιτική ανάλυση επίπεδου και μου λες γιατί? Καλός μαλάκας είσαι. Ακόφτω αυτό, έτσι. Τι να κόψω? Πού να κόψω, τι να κόψω? Να κόψω τις φλέβες μου. Να ξεμπερδεύω. Το έχω ανάγκη, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να τα σκάω στο βαποράκι και αυτό στον έμπορο. Και όπου να είναι θα έρθει το βαποράκι. Και άμα δεν έχω να πληρώσω. Δεν έχω να σκάω. Κόκκινα κίτρινα μπλε καραβάκια στο Αιγαίο, δεν με θέλετε καλέ. Τι να κόψω? Τι να κόψω? Πώς να το κόψω? Όλα μου λένε να το κόψω. Βοηθήστε με, ρε μαλάκι. Βοηθήστε με να το κόψω. Το κόψω. Α, πού? Ότι φάνε, ότι πιούνε και ότι αρπάξουν. Πονάω, καταλαβαίνεις, πονάω. Σας παρακαλώ, ένα στενοφόρο. Οδός Αθήνας.
παρακαλώ. Γρήγορα, παρακαλώ. Βοηθήστε με. Βοηθήστε με. Βοηθήστε με. Βοηθήστε με. Δώσε μου να πάρει και στο τόσκομα ότι θα πάει από εξάρτητα. Το κόψω, πώς να το κόψω. Βοηθήστε με, ρε μαλάκες, πώς να το κόψω, ρε. Πώς να το κόψω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.